Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Γιωργοσκετάκη, τι σας έχουμε απόψε. Παρακολουθούμε την δεύτερη αναμέτρηση της βραδιάς από τη Sony Carina. Στο συγκεκριμένο παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Respect και Air Domers, οι δύο ομάδες που βρίσκονταν στην Development και στην Elite. Στο χειμερινό αντίστοιχα τίθενται αντιμέτωπες για τα Playoffs της Master. Αυτό ακούγεται ομολογουμένως λίγο σαν ανέκδοτο, ήταν μια Development, μια Elite και μια Master. 0-0 λοιπόν το σκορ, μία από τις πρώτες επιθέσεις τώρα για τους Air Domers. Ταχύτατα Μουστάκης πάει μέχρι μέσα, ο οποίος έχει ξεκινήσει ως βασικός. Δεν τα κατάφερε. Μοιραζής από την άλλη πλευρά. Λιονάσης παίρνει ένα ανάποδο layup, δεν το δικαιολογείται αυτό, ένα μυθικό rebound από τον Σοπλιά. Οι ομάδες έχουν ξεκινήσει αρκετά δυναμικά, όπως μπορούμε να δούμε, με ένα περίτεχνο layup με το αριστερό χέρι του Σοπλιά στην άσο, όπως υπάρχει αμυντικό rebound από τον Κιτιαζή. Αξάς, θα έκανε και κάποιες pre-gaming δηλώσεις ιδιαίτερες, όπως συνηθίζει Μιλονάς. Ανασύγω ως DPG, άλλος DPG πάει μέχρι μέσα με το αριστερό και αφήνει την μπάλα στο καλάθι για τους πρώτους πόντους του παιχνιδιού και συνεπώς για τους Respect. Πρώτη πόντη της βραδιάς. Στο Χούς για 3 στέκεται από την κορυφή και εκτελεί, είναι άσχημο στα φιλά στο rebound. Και στο χειμερινό ήταν μια ομάδα η οποία κυνηγούσε αρκετά το τρίποντο, οι Air Domers. Λάσκ. Λάσκ πήγε να περάσει από 2, έχει κερδίσει. Φαουλ. Υπηρετήσω και σκηνίδι, που για το έχει κυνηγήσει ο βασικός προφανώς. Τρεις παίκτες κάθονται στον πάγκο των Air Domers. Και δύο στον σε αυτόν τον Respect. Λεζίδη σου για 3, έστω από τώρα βρίσκει στόχο 5-0. Γκρίμις, Ξοχού. 2-3 λοιπόν για τους Air Domers. Ενώ 5-0 για τους Respect, οι οποίοι κλέβουν τώρα την μπάλα με τον Άσικρα. Τι λάθος όμως, λάθος το λάθος, κλέψιμο στο κλέψιμο. Και πόδι τελικά από τον... Φιλιά. Που έχει και κόσμο εδώ πέρα στην εξέδρα λίγο, μετά λίγο περίεργα τώρα που φωνάζω. Anyways, έχω συνηθίσει, Τσουκουλιάς. Παίρνει ένα σημείο από τον Αιχισκινίδη, ένα fadeaway shoot είναι άστοχο. Λιονάς στο rebound και πρώτη μακρινή, θετικά πάσα. Ο οποίος πάει μέχρι μέσα, έχει κάνει βήματα όμως, έκανε... Κάλυψε πολύ χώρο, αλλά υπέμπαισε στην παράβαση. Στο χουμ. Θυμίζω ένα jump shoot είναι... Άστοχος, 5-0 παραμένει, αξάς τώρα τρέχει, πάσα στον DPG, Παπαθανασίου, συγκρατεί την μπάλα ερχόμενα σαν τρέιλερ, αλλά την έφυξε τελικά ο Μιλονάς. Στην δεύτερη γωνία, στην δεύτερη πλευρά, τώρα κόπηκε ο Μουστάκης. Από το σουφλάι μπάλα παραμένει όμως για τους Air Domers, δύσκολη προσπάθεια του Κουλιάς. Κερδίζει την όποια άμυνα βρέθηκε στο διάβα του και ψηλά και ένα αέρια. Σουφλάς. Και από δύο θα πετάξει την μπάλα με ένα υπόγειο layup με το αριστερό επιθετικό rebound που δεν έχει ούτε τώρα το καλάθι. Αμυντικό rebound με τη σκηνή χωρίς να υπάρχει foul. Σκηνίδης, άλλαξε ταχύτητα. Στάκι σου για 3, το βλέπεις σαν απειλή, το πήρε και το έβαλε. Πέντε όλα. Σαν challenge. Λάθος πάσα τώρα το αξά. Πέρασε εκτός. Το μετρήσιμο λάθος των Respect, λάθος πάσα τώρα και από την άλλη πλευρά. Με παρόμοιο τρόπο κιόλας. Πάνω πήγε στην baseline και πέρασε εκτός, χωρίς να βρει συμπαίκτη αντίπαλο. Από τον Ασίου, αρχικός των Σικάριος, παίρνει χρόνο συμμετοχής και με τους Κιανόλευκους. Λιονάς στέγεται και θέλει έναν jump shot του Κουλιάς, δεν τον έκλεισε επαρκώς. Επιθετικό rebound και foul που έχει κερδίσει μέσα στη στρατιώτα ο Κιλιαζίδης. Καντάκης και Τζίμις είναι στον πάγκο των Respect. Αρσένης Παυρίδης στον πάγκο των Air Domers φυσικά. Εξάς, ζητάει το screen, θα το πάρει από τα φυλά. Στην κορφή να είναι με, με την μπάλα στα χέρια, παραλίγο να χάσει την κατοχή 4 δευτερόλεπτα. Λάθος πάσα και πάλι με τον ίδιο τρόπο και πάλι από το ίδιο σημείο τον Αξά. Είχε βάλει στόχο τον Παπαθανασίου αυτή τη φορά. Δεύτερο λάθος του Ρωτσά. Ξώτ, πού, τι είπα, εκεί προσθέθηκα. Κυρίμης, μεταξύ χούπι είναι άστοχος, πολύ δύσκολο αυτό που πήγε να κάνει. Γιαζίδης, σας στέγεται και εκτελεί απέναντι στον Κυρίμη, είναι άστοχος, υπάρχει για αμυντικό rebound το δεύτερο. Μην πάσα τώρα στο Χρυσοκού, ο οποίος περιμένει στον παίκτη της αντιπάλου, σιγουλιάς ή και όχι. Βάλα θα περάσει εκεί που είναι ο Μουστάκης, δεν περνά εκτός. Κυρίμης, να κυρίσει ο Σουκουλιάς με ένα υπόγειο layup και αυτός είναι άστοχος, η μπάλα έχει περάσει εκτός. Τι είναι για τους Respect.
έχουμε κάποιες εκπλήξεις στο 5-0 το γρήγορο του respect, μια τρίποντη βόμβα του Ιστάκη. Κάποια αλληλοκλεψίματα, μου αρέσει τη λέξη. Αλλά το σκόρτα στο 5-5 πήγε για το deflection και τα γράφει ο Χρυσοχού, η μπάλα έχει περάσει εκτός. Αξάς θα αναλάβει να την επαναφέρει. Ιωνάς, τελείως με jump shoot και είναι έστω από την περίπτωση του κυρίου, ο οποίος πήγε να το μαρκάρει αυτή τη φορά. 7-5. Χρυσοχού περνάει ανάμεσα από 2 και 3 από την γωνία και συνήθως το άφησε. Η άμυνα του respect και το πλήρωσε. 7-8, 2 τρίποντα. Απαρτίζοντας 6 από τους 8 πόντους που έχουν πετύχει οι Ντόμερς. Το φιλάς έχει μπερδευτεί και έχει κάνει παράβαση. Ναι, έχει τρίπλα. Δόθηκε από τον ρεφ. 0-2 τα ματικά. Knockout παιχνίδι με στήριξη με do or die και για τις δύο ομάδες στη Μάστερ. Στόχου. Στόχου αναμένει φιλά για να δώσει την επιλογή. Κουλιάς, το σπάρτερ μπάλα έχει κλειστεί από την γωνία τώρα. Πασφυκτική πίεση στην Weak Side, πολύ δυσκολή την υπάσταση του Μουστάκιο, 8 δευτερόλεπτα. Χρυσόχου στο 3 έχει βρεθεί ελεύθερος και είναι έτοιμος και αυτός τρίτο τρίποντο για τους Ντόμερς. 7-11. Θανασίου. Με μια πάσα τη βρήκε. Να μπουστάρει ο Σταφυλάς, θα γυρίσει απέναντι και στον Κυρίμι είναι άστοχος στη Κουλιά στο rebound. Χάραμαν περνάει χαλαρά. Έχει ζητηθεί αλλαγή και πράγματι θα περάσει ο Χατζάκης για πρώτη φορά εντός για τους respect στη θέση του Σταφυλά. Χαμηλώνει λίγο το σχήμα τους η ομάδα των respect. Χρυσόχου. Δίνει στο Στάκη και πάλι. Κουλιάς δίνει την επιλογή και αυτός και στον Χρυσόχου. Λοιπόν, για φέτος σε δεύτερο παίκτη ψηλότερο και πάλι. Στέκεται μια πάσα πίσω από την πλάτη του Κυριαζή. Θα γυρίσει με ένα fadeaway, είναι άστοχος του Κουλιάς, έχει κερδίσει το φάουλ. Το Μιλωνά για δύο βολές. Κουλιάς στις βολές, είναι άστοχος στην πρώτη. Κλείνει το χέρι με τον Κυρίμι. Για να δούμε για πόσο θα βασίζονται στο τρίποντο παιχνίδι τους οι Ντόμερς. Μέχρι τώρα τους βγαίνει. Και τους μπαίνουν τα σούς. Άστοχος στην δεύτερη βολή. Υπάρχει επιθετικό rebound όμως από τον Κυρίμι. Και πάρει και πάλι. Από τον Αξά αυτή τη φορά. Οι Ντόμερς στη γραμμή των τελευταίων βολών, μέρος δεύτερο λοιπόν. Προετοιμάζεται ο Αρσένης να περάσει εντός. Περάσει θέση του Κυρίμι. Ίσως πέσει στην πρώτη βολή και αυτός. Έτσι όμως δεύτερη. Ήταν 12. Υπάρχει αλλαγή, πράγματι. Καθίδης περνάει εντός για πρώτη φορά στο παρκέ. Συνεχίζει τώρα και το Μάντουμαν θα παίξουν στην άμυνά τους οι Ντόμερς. Και το λέει ο Αρσένης δεν τα κατάφερε. Εντάξει, στέκεται και εκτελεί. Είναι άστοχος όμως. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Αθανασίου. Απίστευτη μάχη. Πήρε το επιθετικό rebound. Έχει κοκκινήσει. Α, δεν έβαλε το καλάθι όμως. Κουλιάς πέρασε. Πήγε να περάσει την μπάλα και από το ψωμένο χέρι του Μιλωνά. Αρσένης. Με το δεξί χέρι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που πήγε να κάνει ο Κουλιάς και έχει ζητήσει αλλαγή. Απογοητευμένος φανερά από το σου που πήρε και διαζήτηση. Κουτσίδης, ωραία πάσα και είναι άστοχος ο Ιωνάς. Ξένης. Πλεονεκτή θέση ήταν προηγουμένως ο παίκτης των respect του Κουλιάς. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μουστάκη. Ξένης. Στην άλλη γωνία ένα μακρινό δίποντο ήταν εντός του τριπόντου, είναι άστοχος. Διαζήτηση στο rebound. Δεν έχει κερδίσει το φάουλ από τον Μεσσινίδη, ο οποίος τον ακολουθούσε. Θα δοθεί το OK για αλλαγή. Δηλαδή μας θα περάσει. Βάλτε στο Κουλιάς, το περνάει. Κύριε, το 71 ποιος είναι. Ποιος? Δεν άκουσα τίποτα. Πάσα τώρα έκλεψε ο Αρσένης. Καστή πάσα Μουστάκης, τον ακολουθεί ο Αξά, τον ακολουθεί και ο Χατζάκης πέρασε
τον Αξά. Το έχει συμβεί λίγο πιο πίσω. Έστω πω ο πρώην παίκτη του Σικάριο. Ζωζίδη σου για τρίτη. Έστωχο! 10-14. Ενώ ετοιμάζεται και ο Μαφρίδη θα περάσει εντό. Κύριε Σταύρο, με το νούμερο 51, έχει περάσει εντό. Συνήθι. Συνήθι πέρασε. Αξέλνει από τη γωνία. Άλλαξε και πάλι και ξαναπήρε σου για 3, είναι άστοχος τώρα. Τι γίνεται να μπαίνουν όλο το βράδυ για τους Εντόμερς. Δεν μπορεί και να γίνεται, αλλά μέχρι στιγμής. Θες είχε, χάθει το σου. Ξάς, έρθει μέχρι μέσα με το δεξί χέρι, είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό ριμπάμπ από τον Σάκη. Αρσένη. Αρσένης πέρασε. Την μισή ώρα θα γυρίσει και αυτός είναι άστοχος, πολύ ψηλά και δεν θα πάρει το αμυντικό rebound. Παρασίου πήγε το rebound μέσα από το χέρι και το post του Κώστα και έβγαλε την πάση τελικά. Καντάκι σε ένα υπέροχο Eurostep είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Σκυρίδη. Νούμερο 87, Σόχου θα είπε και εκτελεί σου για 3-19 δευτερόλεπτα πέραντι στον DPG. Είναι άστοχος με τον άστο rebound. Πέρασε μια λάθος πάσα πιο δυνατή και πιο πίσω από εκεί που την περίμενε ο Χατζάκης, ο οποίος είχε συγκλίνει προς τα μέσα. Έχει ζητήσει time out ο Τζίμι. Θέλει στον Χατζάκη να ηρεμήσει κάνοντας τη συλλογική χειρονομία. 10-14, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο έπειτα από το πρώτο time out της βραδιάς. Με το δεύτερο παιχνίδι, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μια ακόμα φορά, μια μακρινή πάσα από τον Αρσένη στον Μιστάκη. Έχουν ξεκινήσει και πάλι με όρεξη το παιχνίδι. Οι Ντόμερς για 3 είναι άστοχος airball τώρα από τον Μουστάκη, ο οποίος σκέφτει να πάει προς τα πίσω, όπως και οι Ντόμερς έχουν καλές επιστροφές σε όλο το παιχνίδι. Οι Τζι, Φανασίου δηλαδή. Τζι έχει περάσει εντός, με τον Νάς συγκρατεί. Πέραντι στον επιστροφικό του αντίπαλο, αμυντικό rebound, κλείνεις. Τι έχει σπάσει, Αρσένης. Αρσένης πέρασε, έβαλε το καλάθι. Αλλά δεν μετράει το τίποτο. Θα μιλά το φάουλ έχει δοθεί. Μιας και μιλάμε για φάουλ 3-3 κανονικά. Ένα ακόμα σύντομο μακριά είναι άστοχο, ο Τσάστο rebound. Ο Τσάστο για 3 θα το πάρει. Τι συνηθίζει πολύ συχνά τέτοια σουτ. Είναι το επιθετικό rebound με τον Άσ. Δεν συνηθίζει πολύ συχνά. Είναι ότι ενδεχομένως μικρός πλεονάσμος. Αλλά οκ. Για 4 λοιπόν πλέον το φάουλ. Ο Μιλωνάς πάει γύρι στη γραμμή τελευταίων βολών. Στην δεύτερη. Κρατεί την μπάλα και θα πετάξει στο βοκάρι εντός εισαγωγικών. Υπάρχει επιθετικό rebound και ρίμις. Το νούμερο 17 πλήσης έχει περάσει κλαίου στον αγωνιστικό χώρο. Ξαναπήρα από το συγγνώμα του Σταύρο. Καλό πας in game. Στόχος για 3 είναι άστοχος με ταμπλό. Υπάρχει επιθετικό rebound. Από το γυρίμι, το νούμερο 21. Σένις πάει μέχρι μέσα με το lay-up. Δίνει και πάλι προβάδισμα 4 πόντων για τους Εντόμερς. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου, Τζίμι. Σε ρόλο point guard. Τζίμι θα παίξει και με Χατζάκη και με Αξά και με Παπαθανασίου στην ίδια πεντάδα. Αρκετά χαμηλότερα το σχήμα των Respect πήγε ανάμεσα από δύο με τα ανάποδο λέει Αμπιλενά. Στην άστοχο Χατζάκη πήρε το ψηφιακό ριμπάντο, αλλά έβγαλε λάθος πάσα Μαυρίδη. Μαυρίδη κάτι πάσα. Ασένη. Χατζάκη. Τάδο Κυρίμη στα 12. Πάλι Μουστάκη Μαυρίδη τώρα. Ήταν πρώτος, ο πρώτος μάλλον για τους Εντόμερς που ήρθε στο γήπεδο. Σουτιά 3 στην ώρα που τελείωνε ο χρόνος επίθεσης. Σταύρος Κυρμής είναι άσχημος, Παπαδονοθίου το rebound και θέλει να τρέξει. Περνάει Βαρλίου να χάσει, συγκρατεί, έβαλε μια πολύ ωραία πάσα. Είναι πλησία από 2 και ο Μιλωνάς ο οποίος θα γυρίσει με τα μπλοκ και είναι έστοχος. 14-16. Τώρα συνόλεπτα όλα για τους Εντόμερς τώρα. Αρσένης. Αρσένης στέκεται, δεν θα πάρει το σουτ. Κυρμής βρίσκεται από 2. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι εμπρόθεσμα έπειτα από αυτό. Τελικό σκορ λοιπόν 14-16. Ξεκινήσει με πολύ δυναμισμό οι δύο ομάδες και στην κίνηση του παιχνιδιού και στην επανεκκίνηση έπειτα από το time out. Είχαν κάποια νεκρά σημεία και στο momentum και στο σκορ. Παρ' όλα αυτά, είναι μπροστά με ένα καλάθι με δύο πόντους. Οι Εντόμερς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο το derby. Προμηνύεται σκληρό.
και να μας ακολουθεί μέχρι τέλους. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στη Sonic Arena, στην δεύτερη περίοδο βρισκόμαστε και για αυτήν έχουμε επιστρέψει. Ένα της αυτής βρίσκει σε respect με την Παλαφιτσαριά. Τζίμι, Παναξίν ζήτησε, φαίνεται αποφασισμένος, πάει για την προσωπική ενέργεια, όχι. Βρήκε τύχη μπροστά του πολλαπλά στη ρακέτα σου για 3 στήλοι, ξαναπήρε είναι άνθρωπος επιθετικό, rebound είναι ανάς και καλάθι. 16 όλα, Σένις, σαν να μην βήκαμε ποτέ. Σένις, τον επιτηρείο Τζίμι, δουλειάς ανεβαίνει για να δώσει screen, έχει επανέλθει στο παρκέ. Στρέφει την μπάλα ο Σένις αυτόν, βγήκε το pick and roll τεχνικά, για 2 απέναντι τον Κυριαζίδη. Ένα fade away είναι άστοχος, δουλειάς συγκρατεί ο Παπαθανασίου και πάει μέχρι μέσα και το lay up και είναι έστοχος. Πιάστηκε στο lead με η άδεια των Ερντόμερς, ταχύτατα εκτελεσμένα στο συνδυασμό και στο respect. Σένις, τελεί και παρά λίγο καλά στο κεφάλι με τα μπλό, θα αρκεστούν για 2 βολές ο παίκτης των Ερντόμερς. Ακούγεται και ο κλιματισμός. Ελπίζουμε να αναφέρουμε και σε αυτή τη μετάδοση να μην ακούγεται πολύ, να μην ενοχλεί. Αρσένης είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Άστοχος στη δεύτερη Αρσένης. Το 17 η διαφορά, είναι ελάχιστη διαφορά της. Εντάξει, τι μιζείς μάλλον. Τζίμι, άστοχος ο Μιλωνάς στο σουτ που πήρε. Διαφορά στην ελάχιστη διαφορά της, οκ. Παρακαλώ να έχω πει στο μοντάζ. Μπρίδης, φέρετε σκέφτη τον Κυρίμη. Στο 16 στρώμη παστέκεται και εξελεί, είναι άστοχος, την μπάλα έχει περάσει εκτός. Αλλά δεν είχε περάσει εκτός όταν το είπα, αλλά anyway, Τζίμι. Θανασίου, ζήτησε και πήρε ο Κυριαζίδης και στο πρόσφατο top 10 είχε την πάση νούμερο 2. Κλάπη την μπάλα Αρσένης. Κρίνης με τον νούμερο 17 πάει μέχρι μέσα, είναι άσχημο, υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound και καλά θα πει σουκουλιά. Φαουλ. Άγγελος Κυρίνης με το 17 και ο Σταύρος Κυρίνης με το 71. Αναγραμματισμός. Αναρρυθμιτισμός μάλλον. Σουκουλιά στις βολές. Έχει κουνούν πια το κεπέδο, αρκετά. Λιάς είναι άστοχος στην πρώτη, δικαίωμα για μία ακόμα. Λιάς είναι άστοχος στη δεύτερη. 18 όλα. Τζίμι. Δύο τρεις άμυνα ζώνης τώρα που παίζουν οι Ερντόμερς για τρεις κυριαζίνες από την κορυφή. Είναι άστοχος στους μαζί τους rebound. Πάει από την γωνία. Στα αριστερή τέρυγα τον επιτηρείο Τζίμι δεν πάτησε τη γραμμή. Τζίμι. Ωραία πάση στον Κυρίμι ο οποίος χόπι κι άλλα με φάρο τον Παπαθανασίου. Ποιος διαφωνεί. Άλλη εκεί λίγαμε τώρα. Δίνει στις βολές λοιπόν. Αντίρρος με το νούμερο 17. Στην πρώτη και μάλιστα μιλάμε για fouls. Είμαστε στα 8 και 14 στην τηλέξη της δεύτερης περιόδου και είναι τα fouls 3-0. Πέσει κάτω ο Κυρίνης στο δεύτερο, θα πάρει την μπάλα μου, θα πετάξει, είναι άστοχος. Μπορεί να πάρει το Τζίμι. Δεν θα μια μακριντή πάση στον Παπαθανασίου, την βρήκε. Ο Παπαθανασίου πάει με το σκλάλο μέχρι μέσα, πέρασε στο τερματιμένο το Μαυρίδης και στόχισε. 20-19 και πάλι μπροστά η respect. Μαυρίδης. Αρσένη. Τι σας έχουμε σήμερα, τι ματσάρα. Κυρίνης. Για το κλέτσι του Τζίμι. Σκουλιάς τέτοιο και εξελεί ένα fade away και πάλι είναι άστοχος αμυντικό rebound των Θανασίων. Επίσης έχω εντύπωση ότι έχουμε βρει λίγο. Άρχισε τα μπάνια και πολύ καλά έκανε. Τζίμι. Δεν μπορεί να άρχισε τα μπάνια, δεν ξέρω. Μιλάς με το ένα χέρι καλά και φάουλ. Είναι περιστροφή. Στο 2-19 κάτι λέει στον πάγκο τώρα ο Αρσένης για αλλαγές ενδεχομένως.
Δεν άφησε το λε. Πήγαμε τον δεύτερο από τον μάλλον. Έφυγα στην πρώτη και στην τελευταία. Ένα στο τρίποντο επιτέφθη και περνάει ο Μουστάκη εντό στη θέση του Άγγελου Τυρίμη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αυξομοίωση στο σχήμα όσον αφορά το σχήμα των Ερδόμερ. Φαίνει στη τελεία έχει απελευθερωθεί και είναι έφυγο 23-21. Πόσο ρελίδες θα φυλάσσει τον Ιλωνά, ο οποίος ζητάει την μπάλα και από τον Χατζάκη και από τον Τζίμι. Χαλάζουν την μπάλα μεταξύ τους, δεν πήρε την μπάλα από κανέναν. Στο πια 3, Τζίμι, Χατζάκη και ο Θόνα είναι άνθρωπος μαζί στο rebound. Ο Δίβης πια 3, έχει πέραχει καπέσει, έχει πέραχει, βάλει ένα, έχασα τα λόγια μου, αλλά δεν έχασε το σούτο ο Μουστάκης. 23-24. Συγκροτήθηκε την μπάλα λίγο πριν πήγε εκτός ο Κιζεζίτης και θέλει να απαντήσει στην πια 3 είναι άνθρωπος. Τώρα λίγο να κολλήσει κιόλας την μπάλα στο σίδερο μεταξύ του σίδερου του ταμπλού. Παύλο Ζένης. Είναι το Μουστάκη. Συνόλου πάσα στον Κιρίμι. Το νούμερο 91, ωραία πάσα τώρα στην κίνηση. Θα φύσει στο καλάθι ο Μουστάκης. Πολύ ωραίο teamwork από τους μαύρους. Πάμε χωρεμένος, Κιζεζίτης. Πάει κόντρα σε 3 συνολικά αντιπάλους, κέρδισε τους 2! 25-26! Τζένις! Το βρίβεις! Φιλιάς! Πέρασε στα κύπη και θέλει και είναι έστοχος! Και αυτός! Θα ανοίξει η ουρανή σιγά σιγά! Τελευταίες αρκετές φάσεις για τους 2 αποψινούς αντιπάλους, τις 2 ομάδες. Θανασίου από τη γωνία 25-28, ενώ ετοιμάζεται διπλή αλλαγή για τους Ερντόμερς. Ιωνάς πέρασε, πήγε στα έγκαιρα του διχτού της ρακέτας, καλά το κεφάλι και πάλι 27-28. Σκηνίδης και Χρυσόχο περνάνε εντός, θα περάσουν εκτός Σάντος Κυρίμης και Αρσένης. Επομένως θα χαμηλώνει ελάχιστα από το σχήμα των Ερντόμερς. Το 91 έχει πρέπει το φάουλ με διόρθωση από τον Νεκτοδιορεύς. Έδωσε. Με πώς τον Σταύρο Κυρίμη που έχει το φάουλ. Γιονάς είναι άστοχος στην βολή. Να ορίζει στο rebound, δεν είναι το έμεσο τρίποντο τώρα. Βίλης. Γίνησε στις πουλιάς πήρε για το κλέψιμο ο Κυριαζίδης, ο οποίος εξακολουθεί να παίζει καλή άμυνα και κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλό του, να μην βάρει το καλάθι δηλαδή. Λάθος πάσα δεν συγκράτησε ο Παπαδοσίου. Είναι περνάει στον πάγκο Σταφυλάς εντός. Σταφυλάς τώρα να παίξει με Κυριαζίδη και με Μιλωνά. Ξύλωσε σημαντικά το σχήμα των Respect. Να παίξει και με 3 καθαρό όμως γκάρντ. Στάτης Ξόχου στα 7. Με το σκέφτο σου πουλιά σε 2-3 μαυρίτες χωρίς να χάσει χρόνο, αλλά χάνει το σουτ. Αμυντικό rebound από τον Ιωνάφ. Ιωνάς φαίνεται αποφασισμένος, έβγαλε την μπάσα. Την περίμενε εκεί πέρα από τον Ανασίου και πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος όμως, δεν παίρνει το αμυντικό rebound, πάνω να περάσει αυτός. Άργησε να δημιουργήσει ο Μουστάκης, αλλά έχουμε εντύπωση ότι θα ήταν δύσκολο να την πιάσει όπως την έχει. Εντάξει στην επαναφορά. Θα φυλάσσει. Κυριαζίδης στα 11. Πριν να σκρίνει από τον Μιλωνά στο πια 3. Εύστοχος πίσω από αυτό. 30-28. Κλίμα για κλίμα. Και μπροστά και πάλι respect. Με 2 πόντους. Ο Βρίδης. Αλλάξτε σε όλα τα screen λέει. Στο κουμπάγκο. 2 Jimmy. Ένα jump shot που είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound. Θα φυλάει και φάουλ από τον Παυλίδη. Λό. Σε φυλάει στην επαναφορά και ρεζίδι. Περιμένει τον Χατζάκη ο οποίος γύρισε με ένα fade away. Είναι άρθρωπος που παίρνει στον Σόφι. Πολύ καλή προσπίση. Παυλίδης σκαστά πήρε και κόπηκε από 2 παίκτες. Είχαν πάει πάνω του. Είχε δεχτεί πίεση, στο φυλάς έκοψε. Και ο Ζήτης τώρα στην απέναντι πλευρά, πετύχει το καλάθι, γλίτωσε
έβαλαν δύο πόντους και βάζουν δύο πόντους σε άμυνα και βίντεο, γιατί αντίστοιχα οι περσινοί πρωταθλητές development. Παυρίδης στο χειμερινό, σκουλιάς. Σκουλιάς στις τρίπλες, πάει μέχρι μέσα, υπόγεια, παίρνει το διαδίδι, είναι άστοχος. Αθανασίου το rebound, πες λέει με τον ρέφο Κουκουλιάς. Αθανασίου στην κίνηση ο Μιλωνάς. Ο Φιλάς βγήκε το τριγωνάκι, καλά του και φάουλ. Είχαμε πάρα πολύ λίγο χώρο του work with the respect. Αλλά η συνεργασία βγήκε και το καλάθι βγήκε και στο Φιλάς στη γραμμή για μία ακόμα συμπληρωματική βολή. Αλήθεια στα τελευταία έπειτα από το time out. Γεράσουμε. Ναι. Assist. Άσχος αυτή παρ' όλα αυτά, με την rebound στην είδη. Μισόβου. Κυρίμιση έχει βάλει τάτι με το 17. Δεν θέλει να χάσει χρόνο, πάει μέχρι μέσα με ένα ψηλό κρεμαστό floater. Running floater, ο Μουσάκης είναι άνθρωπος, θα φυλάσει κόντρα σε όλους και σε όλα. Πέρασε, γίνεται το κλέξιμο και το πλήρωσε στο overplay της άμυνας του Μισόβου. 36-28 έχουν ξεφύγει αρκετά σημαντικά πλέον, respect. Αρκετά σημαντικά για να το παραβλέψουμε. 8 πόντους, 36-28. Κουστάκης. Κυρίμης έχει βάλει πλάτη, θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Βέβαια την πάση του Μισόβου του για 3, αυτό στα 10 δευτερόλεπτα είναι άστοχος αμυντικό. Δεν υπάρχει rebound, υπάρχει επιθετικό και καλάθι τελικά από τη Γιουσινίδη. Ποιος ρόλαρε πολύ ωραία στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας, 36-30, ξάς. Τους πέρασε από δύο ωραία, πάσα πήγε να βγάλει, δεν πέρασε όμως το Μιλωνά. Συνείδης. Σκουλιάς. Μιλιάς πέρασε, θα πετάξει την μπάλα και το έβαλε. Με εκείνη που του αρέσει πολύ. Συγχαρητήρια από τον Μαυρίκη και τον Αρσένη στον πάγκο. 36-32. Διαζήτης. Διαζήτης στην επιλογή ο Στοφυλάς. Γυρεύοντας κρίνη τώρα στην γωνία ο Λεωνάς. Δεν θα πάρει την μπάλα μέσα από το Χατζάκι. Την Διαζήτης θα πάρει μέχρι μέσα και θα πετάξει την μπάλα, θα την αφήσει στο καλάθι απέναντι σε κοντύτερο αντίπαλο. 38-32. Είναι στα 17. Μια πάσα για 3 είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Λιονάτη. Τώρα πάει να βγει ένα ακόμα teamwork, το οποίο αναχαιτήθηκε με φάουλ από τον Σκυνίδη. Θα σου βάλει την πάσα. Και ψηλό στο respect θα πάει στη γραμμή του Διονύβης. Για δύο βολές αυτή τη φορά. Λέει στον Πάρνιτς Λίνης, έχει ζητήσει αλλαγή. Θέλει να βάλει ένα παραθυντός. Δεύτερο Λιαζίδης. Αρθένης περνάει εντός. Η Σκυνίδη στον αυτόν πάγκο. Μισόκου. Έχω γίνει βρήκα και το χώρο, σπουλιάζει. Το 18 στέλνεται και εκτελεί, είναι εύστοχος απέναντι στο Διαζίδη στο εξωμένο χέρι αυτού και πάλι. 39-34. Διαζίδης. Γύρισε από τη μία, γύρισε από την άλλη, έχει κλειστεί τελικά ο Σιλάς. Για τρεις με πολύ μεγάλη καμπύλη απέναντι στο εξωμένο χέρι του Σοκολιά. Ο Διαζίδης είναι άστοχος και πάλι η μπάλα και η κατοχή είναι για τους respect. Άστοχος όμως στα Σιλάς. Προσπάθεια. Σουλιάς γύρισε, είναι άστοχος και επιθετικό rebound του Νίκη και φάουλ από το Χατζάκι. Τι πάει να δώσει το χέρι στον Σουλιά, το δίνει. Α, ωραία αυτή είναι. Συγκινήθηκα. Εντάξει, όχι. Όχι public, αυτά όταν είμαι μόνος. Λοιπόν, στην επαναφορά. Οι Εντόμερς. Χρυσόφου θα λάβει να την εκτελέσει. Καλά, ακούγεται σαν κάτι σπουδαίο. Okay. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση της respect σε αυτή τη φάση. 10 δευτερόλεπτα. Στάχη σου για 3 και πάλι είχε βρεθεί μερικός ελεύθερος.
Λοντά στο rebound για να κάνει μια reverse τρίπλα. Έχασε με την μπάλα, υπολόγισε χωρίς τον κρυπτοδόχο. Τον γυρίμιο, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, έχει κερδίσει το φάλο το Χατζάκη και πάλι. Back to back φάλο το Χατζάκη. Ενδεχομένως να ήταν μια καλή στιγμή να αλλάχθει. Από τον πάγκο σηκώνει τον Παπαθανασίου και ο Τζίμι. Τζίμι, ναι, πράγματι θα περάσει θέση του Χατζάκη. Πήγε σε φάουλ. Ρώτησε προηγουμένως πόσο φάουλ έχει ο επίσης γκάρντ τον respect στο πρώτο που έκανε στις τελευταίες φάσεις. Κύριε Μισή είναι άστοχος στην πρώτη. Κύριε Μισή είναι άστοχος στην δεύτερη. 39-35. Τζίμι. Σας. Τζίμι σε συγκρατεί. Μια παρατήρηση στο Σουκουλιά. Φέρει φάρο στο Σουκουλιά για δύο βολές. Καθώς έχουμε συγκεκριμένη τα μαντικά προφανώς. Και είναι το φάρο στο Σουκουλιά. Έχουμε την πρώτη βίντεο ζήτηση. Έχουμε την δεύτερη αυτή στο rebound. Χρυνή πάσα, βρήκε το μουστάκι, ο οποίος χωρίς τρίπλα πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ από τον Αξά. Πήγε να τον κόψει. Από πίσω. Σαν το σκύριμι είναι έτοιμος να περάσει εδώ στη θέση της Σουκουλιά. Δεν έχει κάποια παράπονα ακόμα, εξακολουθεί να τα λέμε το ρεφ. Στον ρεφ μάλλον. Μουστάκι και στη βολή. Άστοχος, αλλά κάπως έτσι έχουν επιστρέψει στο μείον 3 πλέον οι εντόμες. Λίγο πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου, 44 δευτερόλεπτα ακόμα. Τζίμι, στη συμπροσία από τον πάντο, αλλά δεν θα περάσει ο DPG εντό. Πλεονάς με κάποιο τρόπο απορρόφησε τη δύναμη και έβαλε το καλάθι. Δύναμη που το ασκήσει και 42-37 Χρυσόχου. Χρυσόχου πέρασε ωραία πάσα και καλάθι τελικά χωρίς τρίπλα από τον Σταύρο Κυρίμη. Ένα ταχύτατο τίμουγορ το οποίο απέδωσε καρπούση για τους εντόμες. Πήγε το έξιμο φάουλ από τον Κυρίμη. Το Μιλωνά. Απλό. You already know τι σημαίνει αυτό. Βολές. Συμπληρωμένο μαντικά και από τις δύο ομάδες. 5-5. Είναι παραπάνω, αλλά θα είναι το δείχνει ο πίνακας. Να σας έρθω στην πρώτη. Έτσι όπως δεύτερη. 44-39. Στόχου. Στόχου. Πέρασε. Ζητάει το φάουλο Τζίμι και υπάρχει επιθετικό πράγματι με τον στόχο στον Τζίμι. Τον αγώνα. Σε βολές ο Καντζάκης, αλλά επιθετικό και ναι, δεν δίνεται βολές. Τζίμι, 16-40 τώρα, όλα για τους respect. 44-39, respect εδώ μας. Knockout, ένα παιχνίδι, τον Ικαρίνα, 8 δευτερόλεπτα. Γιωσίδης, ωραία πάση στο Μιλωνά, ο οποίος πάει με τη μέσα καράτη και φάουλ και αυτό. 46-39 και εκεί που είχαν ρίξει διαφορά στους 3 πόντους, οι Ερντόμες βρίσκονται πίσω με 7 και μπορούν να βρίσκονται πίσω ακόμα και με 8. Στην λήξη της δεύτερης περίοδου. Αν το έχει ρωτήσει τον Κυρίμη με το νούμερο 71. Στο μεταξύ είναι έστοχος και στην πολύ ο Μιλωνάς. 3 δευτερόλεπτα πρέπει να ενδυθούν οι εντόμες. Βρέθηκε μερικός ελεύθερος από το νούμερο 71, 47-39 τελικό σκορ, το οποίο θα αποχαιρετήσουμε το πρώτο ημίχρονο, το οποίο μας προσέφερε πολλά πράγματα. Πολύ μπάσκετ, πολλές τεχνικές και σε άμυνα και σε επίθεση, εναλλαγές στο σκορ, εναλλαγές στο momentum και respect μπροστά με 8. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου μισού, για να δούμε τι προμηνύεται και σε αυτό πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και από βαθμολογικής απόψεως και από μπασκετικής απόψεως, τεχνικής αλλά και από πλευράς θεάματος όπως έχουμε δει, πολλαπλά teamwork και από τις δύο πλευρές. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στη Sonic Arena. Η πρώτη οδοχή για την τρίτη περίοδο είναι για τους Ερντόμενες, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 8 πόντους
Θα έκαναν ένα run οι respect στην λήξη της δεύτερης, στις τελευταίες φάσεις αυτής. Υπάρχει το δικό rebound και καλά αυτή τη δουλειά. Και στη δεχτή μία παρατήρηση και τεχνική την ίδια στη μαστηρία, 47-41 διαφορά στους 6, Ιδιοζίδης. Να σας έχει γυρίσει στα φιλάς. Σας. Στο μέσο Παθαναστίου, Λονάς σε ένα jump shoot είναι άνθρωπος, υπάρχει πολύ ψηλά, πολλοί παίκτες που υπάρχουν. Επιθυντικός αριθμός. Στον bound. Στον που ένα jump shoot, dead ball, υπάρχει ένα αμυντικό από τον Βεζίβη. Βεζίβη. Ωραία πάσα έβαλε σαν αξά, ένα jump shoot είναι άστοχο. Φυσικό ρυβά του στο φυλάκι και η μπάλα πέρασε αυτός. Δύο βολές για φορτλά. Πάμε και στις δεύτερες στους ερωτώμενες. Στον συμπρότη. Έχουμε τους δεύτερες. 49-41. Βεζένης. Ωραία πάσα στην κουλιά και κερδίσει φάουλ από τον Σταφουλά. Και στους αντιδρόμενους. Βεζένης. Στόχου. Το έχει έκανε μια προσπίση και κέρδισε το φάουλ από τον Σταφουλά και πάλι. Back to back. Φάουλ και από τον Σταφουλά. Ο Τζάκης είχε κάνει back to back σε την προηγούμενη περίοδο. Αρσένης. Πήρε και πάλι στην πλειά 3 από την γωνία, άστοχος από τον Κινίδη πήρε την μπάλα. Τον Θανασίου. Λάθος πάσα τώρα, Αρσένης έκλεψε, δεν πήγε η μπάλα στην κυρία Δίδη. Αρσένης. Αρσένης πέρασε. Σόχου πάει και τελεί καλά του και φάουλ. 49-43. Πρώτο είχε ρωτήσει ο Λαξά του χαμογελά. Τα χαμογελά σας. Τρίτο φάουλ του Λαξά. Σόχου είναι εύκολο στην πολύ έμεινε τρίτο από τώρα ο Λαξόν 49-44. Θανασίου. Στα φυλάς. Ακόμα περισσότερο στη γωνία η μπάλα στον κύριο Ζήδη. Θανασίου πάλι αυτά στην κρατήση γωνία και κερδίζει το φάουλ. Είναι και το κλέψιμο Τσινίδης πολύ τρίκη φάση. Εξάς και επαναφορά. Ζήδης. Πάλι αξάς, θα έκανε μια προσπίση και πάει μέχρι μέσα. Ωραία πάσα πήγε να βγάλει περαιτέρω μέσα στην τροχέτα των Τιλωνά, δεν τα κατάφερε αυτός. Να πάρει. Αρσένης από τη γωνία. Στέκεται, είχε βρεθεί ελεύθερο, δεν πήρε το τρίποντο όμως, πουλιάς. Να στο πω, είχε βρεθεί στην έτερη γωνία στην άλλη. Ο Χρυσόγου εξίσου ελεύθερο, ούτε αυτός πήρε την μπάλα. Ρίδι την κυρία για τους ερντόμερες, θα φυλάσει μια άστοχος, αμυντικό rebound. Πέρασε ένα, πέρασε δύο, έξι κλινιδής. Πέρασε 3-4 και πάει μέχρι μέσα. Τα έκανε όλα σωστά εκτός από το καλάθι όμως. Πάρα έχει πέρασε εκτός. Συνήθω και οι αλλαγές, κύριε Μίσης με το νούμερο 17 είναι ρίπος να περάσει εκτός. Σκύνδης περνάει στον πάγκο. Κύριε Δήμης. Ζήτης, ζήτης και πήρε τον Λονάς στο 15. Ωραία πάσα και θα την αφήσει στο καλάθι με τον τρίπο δάσκη σε ασίστ. Θα φυλάς. Αρσένης. Αρσένης πέρασε ανάμεσα από δύο και ρίμις συγκρατεί. Το 15 στέκεται και τελεί και είναι εύκολος με τα μπλο. 51-46. Φυλάς. Στο 19, παίρνει την baseline, ωραία πάσα στο φυλάκι πάλι και επέστρεψε. Τα jump shoot αυτός είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Χρυσόγου και θέλει να τρέξει. Αρσένης.
Όχι, μέσα πήγε, δίδειξε, είχα το μπλοκ, ο Εξάστος το κατάφερε. Έφτασε κοντά, αλλά δεν τα κατάφερε, δεν έκανε το φάουλ αυτή τη φορά. 31, 48, λάθος, πάσα. Συνήθισε time out από τον Τζίνι. Το άκυρο Εξάστος αλλά έχει ήδη δοθεί από τους φοιτητές, δεν μπορούσε να πάρει πίσω. Στρέφασε πολύ λίγο, 51-48, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε λοιπόν έπειτα από το time out που πάρθηκε τελικά από τους respect. Κάτι την πτήση του Γιώργου Αξά. Συνεχίζουμε για τους ντόμερς. Γεια σου. Κωστάκης. Δεν πήρε κάποιο screen, πήγε για το κλέψιμο στα φυλάς παραλίων, τα καταφέρει. Τη ρίμιση με το 17 είναι άσομος. Πολύ ψηλά. Ο Μουστάκης αλλά ψηλότερα όσο φυλάς παίρνει και το rebound. Κύριε Ζήλη. Παίρνει και το στόχο. Στο φυλάς. Καλώς είναι το τριβάκι, ξαναπήρε. Στην αριστερή γωνία. Κάτι θέλει να κάνει παρόλα αυτά. Ξέρω θα γυρίσει απέναντι σε δύο, είναι άστοχος ανάμεσα σε δύο παραλίου να χάσει την ισορροπία του, πήγε για το κλέψιμο, υπάρχει τζάμπολ ή φάουλ. Πάρα πολύ δυναμικά πήγε στη φάση στο φυλάς, άγρια και χρειάζεται με το φάουλ τελικά στον Μουστάκη. Πόσο τρίτο. Τρίτο, ναι. Τρίτο φάουλ του φυλά. Ή να κυνηγήσει το τζάμπολ, με την εντύπωση. Και να έχει κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Σπουλιά στην επιλογή, το έχω πάει μέχρι μέσα, Αρσένης. Στο διατρίσα πέντε της εψωμένου, χέρι του Αξά είναι άστοχος, αμυντικό rebound, δεν είναι ο οποίος έχει κερδίσει το φάουλ από το άλλο πεντάρι. Το 5-5. Τον σοφ το φάουλ. Τρίτο φάουλ του Γκάρντονερ Ντόμερ. Ο Βρίβης περνάει εδώ στη θέση του Ζόχου. Και ένα τελευταίο φάουλ. Ο Φανεσίου κατεβάζει την μπαλά και τους respect. Για το deflection ο Μαυρίδης πέρασε από πολλά χέρια. Η μπάλα δεν πήγε στα ψηλά. Αρσένης. Με ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Ερδόμενες. Κανένα respect. Έχουμε ακόμα 5-36 με τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Μαυρίδης πήρε από τον Μουστάκη στην έξτρα πάσα. Πήγε μέχρι μέσα. Είναι άσχολος. Με ένα rebound. Και η Διαζήτη δεν πήρε. Φυλάς. Η Διαζήτη σου για τρεις απέναντι στο Μουστάκη. Μόνο τα μπλο. Σου πήρε το rebound. Το κλέψιμο αξάστρο επιτηρία από πίσω. Μουστάκης. Το νούμερο 17 πάει μέχρι τη μέσα, έπεσε κάτω, ας τα φυλάς επιθετικό rebound από την Κυρίνη και Καλάθη. Μήντε ένα 50. Παρδανασίου. Παρδανασίου χαμηλά το rebound στον Μιλονά. Στην κίνηση ως τα φυλάς πάρα πολύ γρήγορα, ταχύτατα άφησε την πάρα στο Καλάθη. Παρά την επιτήρηση του Μουστάκη. Στον πάγκο 53-50. Καλή άμυνα αλλά καλύτερη επίθεση. Υπερίσθηση. Στην πια 3 Αρσένης είναι άστοχος και με το που έκανε το σουτ πριν κάνει μπάλα χτύπηση. Σε πάνη πριν κάνει αρχίσει την κατοχή πορεία. Έχουν εντύπωση πήγε και δεν θετικό rebound. Στην πια 3 έστοχος για παταθασίου από τη γωνία και βρεθεί ελεύθερος 56-50 εκείνη η σειρά. Τον Ερντόμερ τώρα να καλέσετε το δικό του time out από τον Χρυσόχου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. 4-24 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ένα ακόμα φάουλ έχουν να δώσουν οι Ερντόμερ. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν, που αλλού, στη ζώνη Γαρίνα. Καλωσύνη για τους Ερντόμερς από το time out της πουλιάς πήρε το Μαυρίδη. Έχει εκτελεί ένα jump stick, είναι άστοχος, θα σβρώξει την μπάλα ο κ. Ζήτης, αλλά εκεί που ήταν Αρσένης, συγκρατεί όμως ο κ. Ζήτης με κάποιο τρόπο την μπάλα. Πριν να ανοίξει το γήπεδο, πέντε στο Μαυρίδη, έχει υπάρξει σφύριγμα φάου από τον τελευταίο χρόνο αφέρετα. Δεύτερο. Τρίτο. Ή δύο. Δύο, α, sorry. Ναι, δύο πράγματα. Λουνάς. Λουνάς και έχει κάνει βήματα. Με κίνηση του στην προσπάθεια. Μορίβης. Λίμης. Κοντή
σε αυτήν την κάψη του κομμάτου των Ντόμες. Καναπίδε κλείνει από τον Μαυρίδη. Κλειστή, λάθος πάσα τώρα. Βλάς έκλεψε. Βλάς πάει με την μέσα καλάθι, αλλά... Έχει προηγηθεί... Ναι, έκανε ένα βήματάκι παραπάνω. Σε λίγο μου φορά. Προβλήσε στην παραμονή των βήματων. Μαυρίδης. Μπρίζης πάει μέχρι μέσα με ένα running floater και πάλι είναι άσχος ο Μουστάκης. Ο Δαμψίου το rebound, θα φυλάς. Κασίπασα τώρα θα αφήσει καλά, είναι άσχος όμως ο Κυριαθήκης. Και το κόρη πάντα του Ιλολάπιος σε γλίστρισε ανάμεσα από δύο αντιπάρους με κάποιο τρόπο. Ζήτησε και το φάουλ δεν το πήρε, 58-50 παρ' όλα αυτά. Ήτσι και όλους τους. Μαυρίδης. Στρίφε από το... Μισό του κυπέδου, αφήσω το μισό του κυπέδου Μουστάκης και παίρνει μπαλά. Κυρίνης. Και το Μαυρίδη. Δουλειά στο απέναντι στον Μιλονά, πάει μέχρι μέσα απέναντι στο θηρίο και είναι εύστοχος απέναντι στο θωρηκτό των Respect 58-52. Βρίσκω την απάντηση στην επίθεσή τους προς τη μήνυνα Ντόμερ Σαξάς. Δύο πολύ βασικές ομάδες. Μιλονάς τώρα χαίρεται πράγμα του φάουλ από τον Κυρίνη. Το νούμερο 17. Όχι, από τον Ανσέμι. Σε ποιον το έδωσε το φάουλ. 12 είναι πράγματι στον Αρσένη. Διορθώνουμε. Ναι, ναι. Κόμμα στο λάθος. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Μιλωνάς. Φωνάζει ο Ξάς στην γραμματεία για assist. Πράγματι μπήκε πρώτη βολή. Αφού. Εύστοχος. Δεύτερη. 60-52. Δένεις. Δουλειά στο 12. Από δύο ωραία πάσα και ανάποδο λέει από το οποίο μπαίνει από το Μουστάκι. 60-54. Διοσίδης. Για τρεις από τη γωνία είναι άστοχος ο Τσάς. Θα τους κόρει πάνω και ρίμις. Το νούμερο 17. Βρίδης. Στα 20. Στενήχε πάσα στο Μουστάκι ο οποίος ήταν έτοιμο να πάει περιπέρα μέχρι μέσα. Αστόχησε ο Μαυρίδης του σουτ, σου πουλιάς. Θα κάνω μικρό θέμα με την γραμματεία. Όχι, αν ήταν δεν θα καταφέρει να σκεφτεί, ήταν λίγο πιο αριστερά από θα έπρεπε να είναι πάσα για να συγκρατήσει ο Μουστάκης. Έκανε προσπάθεια παρ' όλα αυτά. Σταύρος Κυρίνης με το νούμερο 71, περνάει στη θέση του Κυρίνη με το νούμερο 17. Θα πάρει και 2 ώρα εντός. Πάλι 2-3, άμυνα ζώνης παίζουν οι Ντόμερ. Ο Θανασίου διαζήτησε από τη γωνία σου για 3. Εύστοχος! Και πάνω σε άμυνα 63-54 την φορά του είναι νέα. Στάκης. Μαυρίδης. Πάλι Μουστάκης. Κυρίνης έχει βάλει κάτι τον Μιλονά. Σένης από τη γωνία σου για 3. Άστοχος και διαζήτησε το rebound. Υπάρχει και ο Κυριαζίδης. Λεβδάς. Λεβδάς έχει κάνει βήματα. Ενδεχομένως εάν δεν έχει κάνει βήματα στην αμέσως επόμενη φάση να κέρδιζε πάνω από την Κυρίμη. Αλλά με το εάν δεν χτίζει την ιστορία. Με προσωπική εκτίμηση. Πάς την δύο κόπη πριν την μεταξύ του σύγκληση. Μαυρίδης. Βήρω τον Ασένη. Σκουλιάς στα 18. Καλούνται να βρουν λύσεις και σε άμυνα και σε επίθεση οι Ντόμες. Ένα jump shot του Κουλιάς είναι εύστοχος απέναντι στον Κυριαζίδη. 63-56. Στο μείον 7 πλέον οι Ντόμες. Για να πνιγώ, οι Ντόμες. Ο Θανασίου. Στη μία γωνία αυτά στην άλλη ο Κυριαζίδης. Πάει μέχρι μέσα σλάλο με γύρω στο ανάμεσα από δύο παίκτες από τον Θανασίου. Είναι άτοχος του Κουλιάς στο rebound. Κουλιάς στέκεται και εκτελεί. Είναι άτοχος η μπάλα. Μπήκε και βγήκε με την κορυφή του Σαφιλάς. Χωρίς καμία τρίπλα η μπάλα στον Παπαθανασίου. Διαζήτης τώρα έχει πάει μπάλα και στα 5 πέμπτα
θα πετάξει, είναι άστοχος με ένα δεξί χουκ και θα απελευθερωθεί από τον προσωπικό του αντίπαλο ο Μιλωνάς. Ασένης. Το mind games με τον Κυριαζίδη, παίρνει το screen, θα εκτελέσει πίσω από αυτό, είναι άστοχος. Αξιάς ένα ακόμα αμυντικό rebound. Στα φυλάς. 19 δευτερόλεπτα πια. Πάει μέχρι μέσα, παίρνει το μουστάκι, δεν διέτησε το φάουλ. Δεν έβαλε το καλάθι. 14 δευτερόλεπτα για τους Ερντόμερς. Ασένης. Το παίρνει πάνω του και είναι έκτοπος απέναντι από τον Παπαθανασίου. Δύο τίποτα, η διαφορά παίζει από τους Ελίας στους 5-4 δευτερόλεπτα. 4 δευτερόλεπτα, σου για 3 Παπαθανασίου θα μετρήσει αν μπει. Χάντσπουλ το τρίτο δεκάλεπτο και το τρίτο δεκάλεπτο. Τελικό σκορ αυτού 63-58. Έπειτα από αυτό, το επιμέρους είναι σαφές το τα λιγότερο. Δεν είμαστε ακριβείς. Στο συν 5 respect. Το momentum παραμένει σε αυτούς με δύο γρήγορα slashes στο score, με δύο γρήγορα δίποτα κατάφερε να ρίξουν διαφορά από τους 9 στους 5 οι Ερντόμερς. Τίποτα δεν έχει κρυφτεί καμία από τις δύο ομάδες ακόμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τέταρτης περίοδου, η οποία θα κρίνει τα πάντα για την do or die αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μία ακόμα φορά στο πίσω της Ομιχαρίνα. Πρώτη καπεσίνη για το... Για την ομάδα των Respect στην έναρξη της τέταρτης περίοδου. Ο Κωνσταντίνος έχει περάσει μετά από αρκετή ώρα στο παρκέ, έχει κάνει δύο back-to-back foul και έκατσε στον πάγκο. Φλάς, πάει μέχρι μέσα, έβαλε το καλάθι, αλλά έχουν προηγηθεί βήματα, ναι. Βίλης, στόχου, πέρασε η μπάλα στον Κρίμι, υπάρχει deflection, η μπάλα έχει περάσει πίσω από το χέρι του Μιλωνά. Κυρίνη στα 14, πέρασε με ένα δύσκολο υπόγειο λέει άφρο και δύσκολο φάουλ και δύο βολές. Δύο βολές λοιπόν. Άφρο στην πρώτη. Μέσα από τη δεύτερη. Στο 2.59 πήρε το χρόνο του. Παπαθανασίου. Βασιλάς. Κωνσταντίνος. Για 3 στα 12 είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Κωνσταντίνο. Μαυρίδης. Μαυρίδης. Για 3 άστοχος. Πάνω τρίπο το παιχνίδι. Δεν βγαίνει για τους Ερντόμερς σε αντίθεση με την έναρξη της πρώτης περίοδου. Στο πρώτο πεντάλεπτο. Έχει βάλει 3-3. Ο Παπαθανασίου. Διότι έχει πήρε ο Χατζάκης. Όχι τελικά. Συλλή η πάσα. Και δύο ήττα. Γυναίκα με το ήττα κεφάλαιο. Όπως το έξε. Παπαθανασίου. Ξέρω ότι είναι το λες από τον πάγκο. Σηκωθεί από αυτό για να μας ακριβήσει. Για 3 μισθάκης είναι άστοχο. Σαν το κόριμπον δεν υπάρχει πάλι κριτικό από τη συνείδη. Πέφτει σε καλή θέση. Κατηγορία στην αν δεν βγήκε τα μπλοκάλα του respect. Σόβου. Πάει δίπλα στην επιλογή που έδωσε ο Κυρίμης και υπάρχει φάουλ από... τον Παπαθανασίου. Κινίδης. Σόβου. Δίνεις το φλέξιμο και δεν δίνεις το σώμα του πάλι. Κοιτάξτε πως πιέζεται τώρα στο overplay και βγήκε η άμυνα για τους respect. Το φιλάς έκοψε. Και δεν δίνεις πάει μέχρι μέσα, πήγε για το κάρφωμα παραλίγο. 65-59, χειροκοπημένος και από τις έντερα και από συμπέκτη στον πάγκο. Να δίνεις. Συνείδης στα 16. Να δίνεις συγκρατή στα 14. Μου πέρασαν 2 δευτερόλεπτα, δεν πρέπει να το πω, είναι πολύ σημαντικό. Κυρίμης δεν καταφέρει να συγκρατήσει, πάνε έχει περάσει εκτός. Στην επαναφορά και κατεβάζει και την επίδυση. Το ότι είναι άλλη ομάδα του. Για τους respect. Παπαθανασίου. Ωραία πάσα στον Ζαχυλά, ωραία, ακόμα πιο ωραία πάσα. Άστοχος όμως ο Βαζάκη κάνω το καλάθι. Ζόγου. Στη γωνία για δύο, έστοχο από τον Κιχυρίδη. Βρίσκω κάποια τέτοια ελεύθερα ζούς, τα παίρνουν και πολλοί δικαιώνονται οι Ερντόμερς.
όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ιδίω στο δεύτερο ημίχρονο. Παπαθανασίου. Το φυλάσσι καθαρά, λέει κάποιο από τον πάγκο ήταν ο Σκουλιά από τον πάγκο. Τον Ντόμερ Σκαλάτσι και φάουλ παρόλα αυτά, πέφτοντα κάτω. Πολύ clean φάση από τον Σταφυλά. Στην 61. Σκουλιά που δεν τίποτα περάσει, είναι εκτό. Έχει αλλαγή. Χαμηλώνει το σχήμα σαφώς με τους πρώτους τρεις development. Άστοχος στην πολύ ο Φιλάς, ο Φιλάς το rebound. Το βρίβει. Βρίβεις και αυτή πάσα πέρασε πίσω από συμπαίκτη ο Μουστάκης και πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος από τον... Προτανασίδη, πολύ καλή άμυνα. Φιλάς πέρασε πάνω στον Μιλωνά, ο οποίος θα αφήσει το καλά και απέναντι στον Κουκουλιά. Είναι 6 το 1, το σύνοχο το πλέον του παίκτου. Μπορείς. Στην κοινή για 3 είναι άστοχος. Στο έχουμε διευθώνουμε. Είναι μαζί δύο πέρα τον Ντόμερ και συζητής time out ο Αρσέλης, ο οποίος κάθεται εδώ και αργητή ώρα στον πάγκο αυτόν. Δίνεις. Πρέπει να σκέφτει τον Νανά. Στρέφει τώρα την μπάλα, πέρασε πίσω από το σουφιά με κάποιον τρόπο. Γύρισε και πάλι. Στον respect, 7 σε διαφορά στους 10 πόντους σε σπευμένα time-out από τους Ντόμερς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα εναπομείνοντα 6-39 της 4ης περίοδου με τα μαθήματα. Έχουμε επιστρέφει λοιπόν στον Ικαρίνα για μια ακόμα φορά. Βρίβης. Καλωσύνη για τους Ντόμερς έπειτα από την έχει διακοπή και το time-out καλύτερα είναι ίδια από τον Ασένη για να δούμε τι μπορούν να βρουν σε άντα εξαρτήσεις του Ξόχου. Η εξτραπάσα δεν θα περάσει στον Μαυρίδη Αχκέρι, τουλάχιστον υπάρχει κράτηση της μπάλας από τον ίδιο. Έχει βρεθεί ελεύθερος στην ίδια για 3, είναι άσχολος και κάνει το overplay παρά λίγο να κλέψει την μπάλα η respect με τον Τζίμι. Βρέθηκε ελεύθερος παίκτης εκτός για τους respect που δεν το πλήρωσαν. Διαφάλτο 17. Γραμματεία. Ο Ρανσίου. Βλάς. Βλάς και πάλι πλάτη του Τσκινίδη για να δούμε. Ο Ρανσίου και πάλι μέχρι μέσα. Ωραία πάσα περίπτωση και στο Μιλωνά. 7 δευτερόλεπτα. Βγήκε πολύ καλά. Η respect πέρασε. Διαπυρώστε συντήρου. Ο Λανάς. Δεν πήγε το καλάθι όμως. Δεν πήγε και το φάουλ. Αυρίδη. Σε θυμάσα. Κυρίμ. Και φάουλ από την Κυρίμ. Παντάξει το rebound του Παναθίου. Σε κόπηκε πάρα πολύ ψηλά με φάουλ όμως από τη Σκουλιά. Φάση που μπορεί να ήταν, εάν δεν ήταν φάουλ στις top φάσεις, top 3 ακόμα και top 1. Εάν δεν ήταν φάουλ ήταν το μπάλμα. Έπαιρνε το φάουλ του νούμερο 9 στο Κουλιάς, δηλαδή ο οποίος εξακολουθεί να παίζει. Δεν έχει ζητήσει αλλαγή ακόμα. Ο Θανασίου στις βολές 3-3 ραματικά στην τέταρτη περίοδο. Η μέρα βγήκε και βγήκε και βγήκε και βγήκε και βγήκε. Στην πρώτη βολή. Ο Θανασίου άστοχος στην δεύτερη, υπάρχει θετικό rebound όμως από το φιλά. Βγαίνει. Ξαναπάει μέχρι μέσα, Τζίνι. Στραπάσα από τον Ανασίου στους 3, θέλει να πάρει το αίμα του πίσω και είναι έφτοχος για 3 πόντους! 74-61. Τσόχου. Βρήκαν οι βολές, βγήκε το τρίποντο όμως, πίσω μου. Κυρίμης, ενδεχομένως ήταν ένα προσχεδιασμένο πλάνα.
Ο Ρίβης. Πάλι και Ρίβη. Μέσα είναι άστοχος, υπάρχει προσπάθεια για rebound. Το πήρε από τον Παπαδοσίου, αλλά έχει πατήσει τη γραμμή. Έχει πατήσει την baseline. Ένα δωράκι τώρα κατοχή για τους Ντόμερς. Για τους οποίους επιστημίδες αναλαμβάνει να επαναφέρει στο πουλιάς. Μέσα με μια κίνηση που του αρέσει, τον δικαιώνει τώρα με τα μπλό. 4-3 τελευταίο πεντάλεπτο στην τέταρτη περίοδο πια. Του Παπαδοσίου. Μετάκης. Έχει ο Νάσης. Μέσα καλά του και φάλ και πάλι τον Κυρίνη και τεχνική ποινή. Το Κυρίνη το νούμερο 17 ή όχι. Πράγματι. Λίγο στο νούμερο 17, περάσει τον πάγκο και θα έχει στη θέση του. Αυτό είναι σημαντικό που είναι ο Ρονάς. Ρονάς είναι τον τέταρτη. 7-3. Βρέβει. Και το αυτό της Ρελούσα. Το που δεν θέλει να χάσει χρόνο πάει για μέσα. Στέκεται και εκτελεί απέναντι στα φυλά. Καλάθι και φάουλ ή όχι. Μετράει το καλάθι μάλιστα. Σε ποιο σημείο. Έχει φωνάξει ο Μάκης. Θα την Σύμφωνα πολύ, δημιουργείται 7-66, διαφορά στους 11. Τζίμι, πήρε από τον Μιλωνά, τον Παπαδοσίου. Στα 12 δευτερόλεπτα πήγε να περάσει μια σκαστή πάση στον Μιλωνά απέναντι σε δύο παίκτες. Πάλι με κάποιο τρόπο συγκρατήθηκε από τους respect. Πάλι και κατοχή. Και ένα ακόμα σφύριγμα. Αντάξει τις βολές. Γράμμα τον δεύτερο βολό. Από τον πρώτο. Από τον δεύτερο υπάρχει. Πολύ χειρό. Πολύ και πάλι. Φιλάς περνάει στον πάγκο, συνεζήτησε εντός. Παίξει μαζί με τον Τζίμι τώρα. Έχει όπως τελικά στην τελευταία βολή που είχε διαθέσιμη. Φαντάκι. Τον Βρίβης. Όλοι τα δευτερόλεπτα. Φιστάκι σε πια τρεις. Σάστοχος, αλλά είχε βγήκε, κατέχει στο rebound. Καλύτερα καλύπτει διαφορά 12 πόντων των ισμένων, που όχι απλώς μόνο οι περιδόμενες. Πρέπει να βρουν κάποια σουτ. Πρέπει να μπουν κάποια σουτ. Λεωνάς. Για να ξαναπάρει περίτεχνα, παίρνει έπειτα από τη φλέξα από τον Μισθακή, από τον Παπαδοσίου. Λεωνάς εκτελεί, είναι άστοχος, τον Παπαδοσίου. Την έχει πέρα, σέξει στο rebound, στόχου. Έχει το coast to coast, πέρασε πιο γρήγορα από τον Φιλεζίτη και αυτή την πάρτη βαλάτη. 78-68. Του Βαρασίου. Βαρασίου, συγκρατεί ο Μιλωνάς. Δίνει, τα 8 δευτερόλεπτα. Διαζήτησε, έκανε μια προσπίση σου για 3 απέναντι στην πουλιά, είναι άστοχος, μα βρίσκει στο rebound. Τρίτο φόρτο για αυτόν πια. Επομένου παίκτες αρκετή με φάουλ. Δουλειά. Στο 16 δευτερόλεπτα. Η γωνία σου για τρεις τους κινήνες. Ούτε τώρα πάει ήδη στο επιθετικό ρυμπό και το παίρνει. Κοιτάξεις. Στόχος για τρεις από την άλλη πλευρά τώρα. Αυτό θα μπει.
απέναντι στο Χατζάκι. 78-71, διαφορά 7-2-42. Τίποτα δεν έχει κρυφθεί ακόμα, αλλά χρειάζονται συνέπεια και σε άμυνα και σε επίθεση για τον Ντόμερς, τον Παπαθανασίου. Χατζάκης έχει πάρει θέση και ο Ιωαννίδης βγαίνει τώρα εκτός. Σαν να μπαίνει, τούμπριζε λίγο με τον Παπαθανασίου. Τις πέσει μπάλα και το σκρίν από τον Μιλωνά. Η διαδίκηση του για 3 θα βρεθεί ελεύθερος. Μόνο τα μπλό θα σπρώξει την μπάλα με τον Ιωαννίδη που είναι συμπαίκτης του. Ο Παπαθανασίου πάει μέχρι μέσα, παίρνει ένα πρώτο από 2. Αμυντικός μπάλα του Σάκη. Μαυρίδης. Η μακρινή πάσα τώρα στο Σουλιάς πάει μέχρι μέσα, έχει χρειωθεί με 4 φόρες. Ξακολουθεί να παίζει και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 0-5 σε τώρα με την διαφορά από τους 10 στους 5. Μιλωνά συγκρατεί από τον Τζίμι. Κάτι που έχει ανέβει και συνείδης. Μιλωνά πάει μέχρι μέσα, γύρισε ρόλα ρε καλάθι και φάουλ. Μαχαιριά στην καρδιά, αυτό κι αν είναι. Είναι τους Ερντόμερς. Δύο ακριβώς, ακριβώς 2 λεπτά την επιλέξη τέλος της περίοδου. Στο 18, ανεβαίνει ψηλά στην κορυφή για να δώσει την επιλογή ο Μουσάκης. Αναφέρει την μπάλα στην πια 3, πρέπει να μπει, δεν μπήκε όμως για τους Ερντόμερς. Επιθετικό ριμπάουντ Αρσένης. Βουλιάς έχει χρηστεί από 2, έβαλε το καλάθι, δεν πήρε το φάουλ. 71-75. Κοντζάκης. Πέρασε, τι υπάρχει, τι. Επιθετικό φάουλ στο Χρυσόκου. 4 φάουλ. Φαντάζει μάλιστα το εκμεύσε ο παίκτης των Ερντόμερς και στηθεί καταλήλως. Βασιλικά εννοώ. Θα μπαίνει στιγμή. Βλήδης. Ανοίξει μέσα ο Μουστάκης, άλλαξε ένα αερίο στην απόψη του. Μαυρίδης. Ασένης ήταν εκεί πέρα, δεν υπήρχαν καλά spacing με το 62. Παρ' όλα αυτά η μπάλα πήγε στην κορυφή της δουλειάς. Στην κορυφή της άσπαγος, στην κορυφή της εμπάου. Δεν έχει 20 ακόμα. Και ζήτησε και το κλέψιμο ο Σκυλιάς Τζίμι στη γωνία και θα δει μπάλα και πολύ καλά κάνει για τους respect. Και ο Ζήτης. Ο Κιασίδης. Μεγάλη πάσα την οποία συγκριθεί ο Μιλωνάς. Ήταν εκεί ο Τζίμι εκεί πέρα, Μιλωνάς. Στις δευτερόλεπτα έχασε την μπάλα, κύλησαν πολύ την δευτερόλεπτα για τους respect, αλλά έχασαν την μπάλα, Χρυσόχου. Θα μέχρι μέσα και είναι άστοχος απέναντι στον Τζίμι. Καζάκι. Παίρνει τον Αρσένη. Μιλωνάς. Καστή πάσα ωραία στον Ιαζίδη, ο οποίος την αφήνει στο καλάθι χωρίς να την καρφώσει. 83-55. Χρυσόκου. Για τρεις, το τραυλό είναι άστοχος. Σέλης. Βουλιάς. Αυτό δεν ξέρω, λέγοντας για τρεις είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό ριμπάντο του Ιαζίδη. Από τον πάγκο εντολές. 20 δευτερόλεπτα, Μιλωνάς συγκρατά τον Ασίου για να δούμε αν θα εκτελεστεί άλλη επίθεση. Respect, θα τερβίσουμε, θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Στους 8 θα αντιμετωπίσουν τους Los Angeles Clowns, οι οποίοι πέρασαν με 67-70 από τους FG Sonics. Μια πολύ καλή σεζόν τελειώνει για τους FG Sonics. Πράγματι, η συγκεκριμένη μετάδοση δεν εκτελέστηκε η τελευταία επίθεση. Από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχει το οπτικό ακουστικό υλικό και για αυτή τη μετάδοση. Δεν έχουμε μπει στον Ιούλιο, καλό μήνα by the way. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Σιγά σιγά φτάνει και στην τελική ευθεία και το summer. Να έχετε θετική ενέργεια, θετική αύρα, μόνο θετικά vibes. Καλό καιράκι έρχεται, και έρχεται δηλαδή, έχουμε μπει για τα καλά. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.